984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Αστάθεια παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα Δευτέρα, με αποτέλεσμα την εκδήλωση καταιγίδων σε υπηρετικά τμήματα της χώρας, κυρίως μετά το μεσημέρι, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα φαινόμενα, αν και περιορισμένα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, θα είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, συνοδευόμενα από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων μικρού μεγέθους, κυρίως στην βορειοδυτική χώρα. Για τον ο Μέγα εμποδιστή μας μίλησε, εξηγώντας μας για ποιο λόγο ακριβώς θα έχουμε αυτή την αστάθεια του καιρού, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, μιλώντας στον 984. Θερμοκρασιακά θα πάμε στα κανονικά σχεδόν για την εποχή. Επίπεδα θα πέσει δηλαδή θερμοκρασία πρώτα στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Η πτώση θα γίνει αισθητή στις περισσότερες περιοχές. Θα είμαστε δηλαδή κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, που είναι φυσιολογικές έτσι θερμοκρασίες για την καρδιά του καλοκαιριού, για το μήνα Ιούλιο, και καθώς διανύουμε ήδη το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα. Εκεί όπως θα πρέπει να σταθούμε είναι ότι κατεβαίνουν ψυχρές αέριες μάζες, μάλλον αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες που μας έρχονται από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσουν έναν έντονα άστατο καιρό, που σημαίνει ότι θα έχουμε εκδήλωση καταιγίδων κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Θα μπορούσαμε να πούμε από το ύψος της Πελοποννήσου και πιο βόρεια. Και θέλει προσοχή, γιατί αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες, καθώς θα συνδυαστούν με την πολύ θερμή επιφάνεια που θα έχει αφήσει πίσω του αυτό το ισχυρό θερμό κύμα, θα δημιουργήσουν έντονη αστάθεια. Άρα λοιπόν οι καταιγίδες τοπικά θα είναι ισχυρές, ενδέχεται να συνοδεύονται και από χαλάζι, ή δεν αποκλείεται να δούμε και ισχυρούς κεραυνούς με στρόβιλους ή ανεμοστρόβιλους. Φαινόμενα τα οποία τα έχουμε ξαναδεί στην καρδιά του καλοκαιριού τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς τότε συνοδεύτηκαν και με ανθρώπινες απώλειες. Ας ευχηθούμε στην περίπτωση αυτή, γιατί θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας αυτή έτσι η αστάθεια, να μην ζήσουμε ανάλογες καταστάσεις. Θα το περάσουμε δηλαδή όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Το φαινόμενο αυτό, δηλαδή αυτή η αστάθεια θα επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές και θέλει έτσι προσοχή ιδιαίτερα, θα λέγαμε, περιοχές προς την περιοχή, δηλαδή προς τη Θεσσαλία, προς την Μακεδονία, τη Θράκη, προς την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά. Σε αυτά εκεί τα γεωγραφικά διαμέρισματα θα έχουμε αυξημένες πιθανότητες τα φαινόμενα αυτά να συνοδευτούν και από προβλήματα. Στα όρια του κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Κρήτη, Καμπανάκι σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, μετά το Λουκέτο στη Μύκονο. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας είχε προαναγγείλει την εξέλιξη αυτή την περασμένη Πέμπτη, λέγοντας πως οι περιοχές Μυκόνου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, καθώς και οι δήμοι Ιτών, Φύρας και Πάρου, είναι σε πορτοκαλί επίπεδο αυξημένης επιτήρησης, με συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης του τέστινγκ λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, και ότι είναι ένα βήμα πριν από τα τοπικά lockdowns. Προειδοποίηση για νέα τοπικά mini lockdowns στα πρότυπα της Μυκόνου και σε άλλους νησιωτικούς περιορισμούς απευθύνει η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελή Απελώνη κατά την ενημέρωση σήμερα των κυβερνητικών συντακτών. Σημείωσε πως έχουμε πει εξ αρχής ότι η πανδημία είναι δυναμική κατάσταση, την οποία παρακολουθούμε και όπου χρειαστεί παρεμβαίνουμε με σημειακές παρεμβάσεις τέτοιου τύπου, όπως έγινε με τη Μυκόνο. Πρόκειται κυρίως για μέτρα περιορισμού μεταμεσονύκτιας διασκέδασης. Μιλώντας για την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα, τόνισε ότι η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων παρέμεινε στα 26 χρόνια, ενώ το 80% των νέων κρουσμάτων αφορούσε συμπολίτες μας ηλικίες μικρότερης των 39 ετών. Χαρακτηριστικό επίσης είναι το γεγονός ότι ένας στους δύο νοσηλευόμενους είναι κάτω των 54 ετών, ενώ στο τέλος Μαρτίου 7 στους 10 ήταν ηλικίας μεγαλύτερης των 55 ετών. Αναφορικά με τον εμβολιασμό, είπε ότι έχουν γίνει ήδη πάνω από 9.720.000 εμβολιασμοί, όταν ο πληθυσμός είναι στα 10.718.565 άτομα. Και επίσης ότι έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση πάνω από 5.430.000 συμπολίτες μας και έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους 4.590.000. Μόνο το 43% στις δημόσιες δομές φροντίδας ηλικιωμένων έχει εμβολιαστεί και μόνο το 65% στις ιδιωτικές, δηλώνει η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάνοντας λόγο για χαμηλά ποσοστά που δικαιολογούν την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε αυτές τις επαγγελματικές κατηγορίες.
εναντίον του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών μέτρων που επιφέρουν κυρώσεις με αναστολές εργασίας και απολύσεις, στρέφεται ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας να σταματήσει η σχετική συζήτηση. Η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει λόγο για στρατηγική κοινωνικού αυτοματισμού που σαμποτάρει τον εμβολιασμό και καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν με αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης. Να εμβολιαστούν όλοι όσοι δεν το έχουν πράξει ακόμα και να αναθεωρήσουν την επιθυμία για τον εαυτό τους, τους οικείους τους και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο άποψή τους, επιλέγοντας τη ζωή, κάλεσε τους πολίτες ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Στο μήνυμά του, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση, προετοιμάζοντάς μας για ένα επισφαλές καλοκαίρι και για ένα νέο επιδημικό κύμα που δεν ξέρουμε ούτε πού ούτε με τι ένταση θα εκδηλωθεί. Ο Δήμαρχος Σαντορίνης Αντώνης Σιγάλας με ανακοίνωσή του απευθύνει έκκληση σε όλους στο νησί για την αυστηρή και ουσιαστική εφαρμογή των νέων για τον κορονοϊό. Θα πρέπει να επιβληθεί άμεσα παντού η μάσκα και τα μέτρα προστασίας όπως υπήρχαν από την αρχή της πανδημίας και είχαμε πάει τόσο καλά. Η θέση της γραμματέας της Ομοσπονδίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Βαρβάρας Ανεμουδαρά σήμερα στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Το παράδειγμα της Μυκόνου ξεκάθαρα δείχνει ότι είμαστε σε δεύτερη σεζόν COVID, όπου δεν τηρούνται τα μέτρα, κινδυνεύει η τοπική οικονομία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρηγόρης Τάσιος και υπογραμμίζει: ανησυχία υπάρχει, όπως έχω πει εδώ και δύο μήνες, τα επιδημιολογικά δεδομένα κρίνουν και την εξέλιξη της σεζόν. Προς το παρόν, η χώρα είναι σε καλύτερα επίπεδα από το 2020, λέει ο κύριος Τάσος. Σημειώνει ότι η Μύκονος ήταν το πρώτο καμπανάκι. Εάν δεν τηρηθούν τα μέτρα σχολαστικά και δεν προχωρήσει ο εμβολιασμός, μπορεί να μην έχουμε σεζόν μετά τον Αύγουστο. Εστιάζοντας στις ακυρώσεις στο νησί των Ανέμων, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κάνει λόγο για λογικές ακυρώσεις που προέρχονται από Έλληνες και ξένους, όπως εξηγεί. Η Γερμανία πάντως ενέταξε στις κόκκινες χώρες στην Ελλάδα, ενώ η Ισραηλινή κυβέρνηση εξετάζει να προσθέσει την Ελλάδα στη λίστα των χωρών από τις οποίες απαιτείται καραντίνα 7 ημερών για τους τουρίστες που επιστρέφουν από διακοπές. Μειώθηκαν οι αντοχές των επιχειρηματιών. Οικονομικά φοβάμαι πως δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Τα παραπάνω εκτιμά, μιλώντας στον 984, η κυρία Μαρία Ντονακάκη, πρόεδρος του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης Ηρακλείου, καθώς από την Παρασκευή όλοι κλειστοί οι χώροι διασκέδασης και ψυχαγωγίας λειτουργούν με νέα μέτρα και κανόνες. Το πλαίσιο λειτουργίας δίνει και η κοινή υπουργική απόφαση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Σχεδόν διπλασιάστηκαν τώρα σε διάστημα μίας εβδομάδας οι νοσηλείες ασθενών που νοσούν με COVID-19 στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης. Σήμερα Δευτέρα νοσηλεύονται συνολικά 84 ασθενείς, ενώ την περασμένη Τρίτη ο αριθμός έφτανε στους 43. Ο αριθμός των νοσηλιών έχει ανέβει αισθητά και από τους 87 ασθενείς οι 77 νοσηλεύονται σε κλινικές COVID και 7 στις εντατικές μονάδες των νοσοκομείων, εκ των οποίων 5 διασωληνωμένοι. Όταν την Τρίτη 13 Ιουλίου από τις νοσηλίες 37 ήταν σε κλινικές και 6 ασθενείς στις εντατικές διασωληνωμένοι. Σε εμβολιασμό προσφύγων που διαβιούν στο Ηράκλειο προχωρά αύριο Τρίτη και την Τετάρτη 21 του μήνα η 7η Υγειονομική Περιφέρεια σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Ηρακλείου στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά της COVID-19, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, κινητή μονάδα θα πραγματοποιήσει εμβολιασμό ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Θα εμβολιαστούν ωφελούμενοι του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ηρακλείου, του προγράμματος Εστία 2021 της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, του προγράμματος Εστία 2021 της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός και του προγράμματος Ήλιος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Οι εμβολιασμοί θα γίνουν στο Κεφί Παπόρου Μεγάλου Κωνσταντίνου 15 και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης θα παρέχει ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και όλα τα εμβολιαστικά σκευάσματα καθώς και τα απαιτούμενα αναλώσιμα, όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση. Η Λαϊκή Συσπήρωση Κρήτης υπέβαλε στο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου πρόταση για θέμα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση και λήψη απόφασης, τη διαχείριση της πανδημίας, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων με ευθύνη της κυβέρνησης και την πορεία των εμβολιασμών.
Στους εμβολιασμούς των παιδιών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με πολίτες κατά την περιοδία του σήμερα στη Μεσσηνία. Ανέφερε ότι θα ανοίξει πλατφόρμα και για τις ηλικίες 12 ετών και πάνω. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα ακούσει τις σχετικές εισηγήσεις των ειδικών. Ξεκαθάρισε ότι οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν την όποια απόφαση και πως δεν πρόκειται ποτέ ο εμβολιασμός για τα παιδιά να είναι υποχρεωτικός. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι αναμένεται να φτάσει στα κατεχόμενα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνοδευόμενος από πολυμελή αντιπροσωπεία της τουρκικής κυβέρνησης και κάτω από εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Μία ώρα αργότερα θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση της λεγόμενης Βουλής, την οποία θα προσφωνήσει ανακοινώνοντας τα καλά νέα, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει εδώ και μερικές ημέρες, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά από τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την ομιλία του στη Βουλή, προβλέπεται να παρακαθήσει σε σύντομη επίσκεψη στο Προεδρικό και ακολούθως το απόγευμα θα μεταβεί στο Μπουγιούκ Χάν, όπου θα έχει συνάντηση με νέους όπως είχε πράξει προημερών ο Τούρκος Αντιπρόεδρος ο Φουάτ Οκτάι. Στην συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μεσόγειο και όλο το φάσμα των σχέσεων Τουρκία-Ψευδοκράτους. Έντονη είναι η διπλωματική κινητικότητα, τουλάχιστον ως μεταδίδεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η οποία αναπτύσσεται τα τελευταία 24 ώρα με στόχο να πιστεί η Άγκυρα να αποφύγει ενέργειες στην Κύπρο που θα προκαλέσουν τελεσμένα και θα κλιμακώσουν την ένταση. Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο, τέρμα στην ανομία στον αγροτικό τομέα. Μόνο στόχος η δική κατανομή των αγροτικών ενισχύσεων, δηλώνει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός. Με εντολή του κυρίου Λιβανού, ο ΠΚΕΠΕ διεξάγει αιρωτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη ορθής διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων. Οι έλεγχοι αυτοί απόδωσαν ήδη καρπούς, αφού εντοπίστηκαν, όσο σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, επιτίδιοι που δήλωναν εκτάσεις εκτός ελληνικής επικράτειας, ώστε να λαμβάνουν ενισχύσεις εξαιτίας της συντονισμένης και καλά οργανωμένης εργασίας των ελεγκτών του ΟΠΚΕΠΕ, αποκλείστηκαν τις τάξεις των 13.440 στρεμάτων που αντιστοιχούν στις 106 αφημοί, ενώ ήδη ξεκίνησε και η διαδικασία των αχρεωστήτων. 5 ψευδείς δηλώσεις καλλιεργητών στη λίμνη Κάρλα κατόπιν και ταχείας διερεύνησης από τον ΟΠΚΕΠΕ, σε ερωτική έλεγχη στις εκτάσεις που δηλώθηκαν ως αγρανάπαυση στην αίτηση ΟΣΔΕ 2020. Το ζητούμενο του ΙΠΑΤ δεν μπορεί να είναι μόνο η διαχείριση των επιδοτήσεων. Η Δύση και το Υπουργείο έπρεπε να είναι η εθνική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα αναπεριφέρεια. Η ανταπάντηση του αντιπροέδρου της ΕΑΣΥ, Μύρων Χιλετζάκη, μέσω του 984, εξέφρασε την ανησυχία του για τη νέα προγραμματική περίοδο, καθώς η έλλειψη σχεδιασμού μέχρι στιγμής έχει αφήσει τους παραγωγούς μόνους ουσιαστικά εναντί σημαντικών προκλήσεων. Επιμένει στον εξειδικευμένο σχεδιασμό πολιτικής, αναπεριφερειακή ενότητα, με τα προϊόντα, τα εδάφη, τις καλλιέργειες και τις ανάγκες που ποικίλουν. Ζητά από το Υπουργείο εκ νέου να σταθεί δίπλα στον αγροτικό κόσμο και να εισακούσει τις προτάσεις που του καταθέτουν ώψη μιας δύσκολης προγραμματικής περίοδου. Εμείς όμως χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου που λέγεται νέα προγραμματική περίοδο. Πολύ ωραία. Όλα αυτά γίνανε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Καλός ή κακός, υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός, τα βρίσκει, βάζει τις ποινές που πρέπει να βάλει, προχωράμε παρακάτω. Στη νέα προγραμματική περίοδο, κυρία Λουζιαράκη, γιατί δεν μας δίνει την εμπεριστατωμένη πρόταση ο κύριος Λιβανός, εφόσον εντός λίγων ημερών και εντός λίγων μηνών κλειδώνει επίσημα το κομμάτι που λέγεται νέα ΚΑΠ, η ανασφάλεια των πολλών και όχι των λίγων των επιτίδιων που δηλώνανε χωράφια στα Σκόπια θα την ικανοποιήσει ο κύριος Λιβανός? Η ελιά, η δεντρώδης καλλιέργεια που έχασε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 50 με 55% από την ενίσχυση, δηλαδή η κυρία Δουλγεράκη, ο έτερο επαγγελματίας, που έπαιρνε μια επιδότηση 1.000 ευρώ το 2015, τέλος του 2021 είναι στα 400 ευρώ, 450 ευρώ. Αυτή η διαφορά στη νέα προγραμματική περίοδο θα καλυπτεί? Θέλουμε να παράγουμε? Τι θέλουμε να παράγουμε? Ή θέλουμε μόνο να βγάζουμε ειδήσεις? Μπήκε η επιδότηση τον Οκτώβριο, μπήκε η επιδότηση τον Δεκέμβριο. Α, και εγώ είμαι καλός υπουργός, γιατί ο προηγούμενος δεν ήταν καλός. Και εγώ κάνω καλύτερο έλεγχο και έπιασα 1.000 αφημί ή 500 αφημί, γιατί το σύστημα οδηγάει τους ανθρώπους εκεί. Το σύστημα οδηγάει, η ίδια η επιδότηση
ο ίδιος σχεδιασμός, κυρία Δουλγεράκη, οδηγάει τον παραγωγό να σκέφτεται πονηρά. Και θα φέρω τέτοιο παράδειγμα. Οι αγροτικές επιδοτήσεις στην χώρα μας ξεκινήσανε με την έννοια που λεγόταν στρεμματική ενίσχυση. Τι σημαίνει στρεματική ενίσχυση? Ο Σιλεντζάκη καλλιεργεί 50 στρέμματα μπέλια στις Αργάλες, του δίνουμε 100 ευρώ στο στρέμμα, παίρνει 5 χιλιάρικα, αλλά πρέπει να μας παρουσιάσει και εισόδημα. Ότι ο Σιλεντζάκη παράγει σταφίδα και θέλουμε και 500 κιλά σταφίδα στο στρέμμα, αλλιώς δεν είναι βιώσιμη η επιχείρηση που κάνει, επομένως δεν θα είναι ισχύο. Ναι. Αυτό το πράγμα έληξε το 2006, έληξε αυτό. Και από στρεματική ενίσχυση γίναμε νέα ενίσχυση. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ευλογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και το τονίζω αυτό, και σου λέει: μην καλλιεργείς. Δεν με ενδιαφέρει. Είτε βγάζεις λάδι, είτε δεν βγάζεις. Είτε είναι σιτηρά, είτε παράγεις, είτε δεν παράγεις. Στο χωράφι δείξε μου μόνο, και εγώ θα σηκώσω την επιδότηση. Πρώτο πλέον του νέου τραγητού και τουλάχιστον 750 τόνοι περισσινή σταφίδα στο νομό Ηρακλείου παραμένουν στα ζέτητα, με τους σταφιδοπαραγωγούς να μην ξέρουν αν θα υπάρξει κάποια λύση από την πλευρά της πολιτείας ώστε να καταφέρουν και φέτος να απλώσουν για σταφίδα ακόμα και ποσότητες σταφυλιών της ποικιλίας Σουλτανίνας που λόγω καύσωνα βγήκαν εκτός της επιτραπέζιας χρήσης, με συνέπεια η σταφιδοποίησή τους να αποτελεί μονόδρομο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η διοίκηση της οργάνωσης Αμπελουργών και Ελοκαλλιεργητών Κρήτης, οι περίπου 600 τόνοι βρίσκονται στις εγκαταστάσεις των μεταποιητών και οι 150 τόνοι στις αποθήκες των παραγωγών, με το αίτημα της οργάνωσης προς την κυβέρνηση να είναι να παρέμβει άμεσα και να απορροφήσει την σταφίδα, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Χριστόφορου Παπαδάκη στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Γενικός δολωματικός ψεκασμός κατά του δάκου πραγματοποιείται σήμερα σε φόδελα, αρμανόγια, δαμάνια, μεταξοχώρη, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί, αν έχουν περιφραγμένα ελαιόφυτα, να μερεμνήσουν ώστε ο εργολάφος ψεκασμού να έχει πρόσβαση σε αυτά, οι δε βιοκαλλιεργητές να σημαδέψουν τα ελαιόφυτά τους για να αποφευθεί ανεπιθύμητος ψεκασμός. Στην Ένωση Περιφερειών της Ευρώπης εντάσσεται, ως φαίνεται, και η Κύπρος, με την πρόεδρο της Ένωσης Ειρήνη Χουδετσανάκη Γιακουμάκη να μιλά στον 984 για την ανάγκη συνεργασίας, την προστασία και την ανάδειξη των προϊόντων από τις απομιμήσεις, την ανάγκη εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων στην παραγωγική αλυσίδα και στην απλούστευση των διαδικασιών. Αύριο και η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από την προωθούμενη χρωματική επισήμανση αγροτικών κτηνοτροφικών προϊόντων που τα κατατάσσει σε κατηγορίες κατώτερες της διατροφικής τους αξίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την διατροφική αλυσίδα και τους παραγωγούς. Τεθήκανε πολλά θέματα με τον Υπουργό και το θέμα της επισήμανσης τέθηκε στον Υπουργό, όπου νομίζω ότι έχουμε κοινές απόψεις και το παλεύουν και αυτοί. Εννοείται τον Υπουργό Υγείας της Κύπρου. Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου και Περιβάλλοντος, τον κύριο Κώστα Καδί. Ναι. Και τον ενημερώσαμε και για τις συνεργασίες και τι ακριβώς σημαίνει αρέπο, γιατί σαν Υπουργείο και σαν, γιατί αυτοί θα πρέπει να ενταχθούν ως Υπουργείο και όχι ως περιφέρειες που είμαστε εμείς, δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό το δίκτυο, και αν και έχουν πάρα πολλά προϊόντα κατοχυρώσει και η Κύπρος. Και θα σας πω και το εξής, ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή έχουν καταθέσει, εκτός από το χαλούμι που εγκρίθηκε ως προϊόν γεωγραφικής ονομασίας προέλευσης, έχουν καταθέσει ακόμα 5 φακέλους. Άρα νομίζω ότι έχουμε, όπως έθεσα και στον Υπουργό, κοινή πορεία για να δούμε την προάσπιση και την προστασία των γεωγραφικών ενδιαξιών. Ήταν πολύ θετικό σε αυτή τη διαδικασία. Είπε να ξεκινήσουν άμεση οι διαδικασίες ένταξης του Υπουργείου του στο ΑΡΕΠΟ. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ θετική και επικοδομητική συνάντηση. Γιατί το καθυστερήσανε? Δεν το γνωρίζανε? Δεν το γνωρίζανε, γιατί είχαμε και μια συνάντηση την προηγούμενη μέρα. Υπήρξαν διαδοχικές συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς,
όπου και αυτοί το θέσανε σαν θέμα, αλλά νομίζω ότι πραγματικά δεν το γνωρίζανε. Δεν είχε γίνει μέχρι τώρα κάποια ανάλογη διαδικασία και κάποιες συναντήσεις για να τους ενημερώσουμε και να... Εμάς ήταν από την αρχή που αναλάβαμε την Προεδρία, αλλά λόγω δυστυχώς της πανδημίας δεν μπορούσαμε να έχουμε αυτή την επικοινωνία, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς, από το τηλέφωνο ή να στείλεις ένα email δεν είναι το ίδιο. Η ηθική ευθύνη για τους δασικούς χάρτες βαρύνει ΟΤΑ και Περιφέρεια, λέει στον 984 ο Μανώλης Πατεράκης από το Παγκρέτιο Συντονιστικό, που ζητά την άμεση αναστολή του κτηματολογίου, σημειώνοντας πως πρόκειται για αρπαγή περιουσιών σε καιρό ειρήνης. Ο ίδιος μετά την τελευταία συνεδρίαση του Συντονιστικού μέσω του 984 θέτει τους φορείς πρώτων ευθυνών τους και ενημερώνει πως θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος προς μέλος του οργάνου είναι πως την άλλη εβδομάδα θα δημοσιευθεί η λύση που προτείνει το Υπουργείο για να μην περάσουν περιουσίες στο δημόσιο, όπως και η απόφαση του ΣΤΕ. Διαμηνύει ωστόσο σε όλους τους τόνους πως ευθύνη ηθική φέρουν επίσης Δήμοι και Περιφέρεια που άφησαν την αρμοδιότητα διαχείρισης της δημοτικής περιουσίας στο ΥΠΕΧΟΔΕ. Αναφέρει ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο θα έπρεπε να έχει πιο ξεκάθαρη στάση και πως στο Συντονιστικό εντάσσονται και ένωση ξενοδόχων, αλλά επίσης πως εντός Ιουλίου θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα. Τέλος, ευχαριστεί την Ένωση Ηρακλείου τόσο για τη στήριξη όσο και τη φιλοξενία της εδώ στο Ηράκλειο για την πραγματοποίηση της μαραθώνιας συνεδρίασης της Κυριακής. Μας είχε υποσχεθεί ο Υπουργός στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο την είχα παρευθύνει, αναφέρω το Ρέθυμνο, έτσι. Και στους υπόλοιπους. Νομίζω τα ίδια είχε πει ότι έως τέλος του Ιούνιου θα είχαμε από τα αποτελέσματα, δηλαδή των υποσχέσεών, πράξη δηλαδή, ότι να προχωρήσει στην επίλυση βασικά του δικτυσιακού. Γιατί το κύριο ζήτημα είναι το δικτυσιακό και μετά πάμε στις χρήσεις γης. Αν είναι δηλαδή κάποιο δασικό, αν είναι τέλος πάντων χορτολιβαδικό ή αν είναι ακρός. Αν και βέβαια, κύριε Πατεράκη, σε όλους τους τόνους, τόσο ο ίδιος από εδώ από την Κρήτη, όπως επίσης και ο υφυπουργός του, που είχε, ο κύριος Σαμίρας Ενώ, που είχε προηγηθεί της επίσκεψης αυτής, σε όλους τους τόνους έλεγαν ότι το δημόσιο δεν έχει να διεκδικεί στην Κρήτη γη, έτσι δεν είναι? Αυτό παραδέχτηκε, γιατί δεν μπορούσε να το κάνει διαφορετικά. Όταν κατέβηκαν στην Κρήτη, γιατί ο κύριος Αμυράς πριν κατέβει στην Κρήτη, εγώ στον κύριο Αμυρά δεν έτυχε να το συναντήσω. Εμείς συναντήσαμε τον κύριο Σκρέκα στο Ρέθυμνο. Δεν ήταν μαζί το κύριο Αμυρά. Δεν ξέρω πού ήταν. Εγώ επικαλούμε τον κύριο Αμυρά, γιατί είχαμε μιλήσει μέσα από το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής για το συγκεκριμένο θέμα. Όταν υπήρχε το πρώτο φούντεμα, η πρώτη αντίδραση, διότι ο κόσμος δεν ήξερε τι ακριβώς σημαίνει και πώς σημαίνει, μέχρι να καταλάβουμε τι πεζότανε, και το είχε πει: μα γιατί ανησυχείτε, δεν έχει το δημόσιο να διεκδικεί. Γι' αυτό το είπα. Αυτό είναι κατόπιν πολύ μεγάλη πίεση που αναφέρετε. Που αναγκάστηκε να ομολογήσει ο κύριος Αμυράς και να πούμε ότι ο κύριος Αμυράς όμως, που ήδη είχε δώσει διάφορες συνεντεύξεις πριν, είχε πολλές φάσεις και αντιφάσεις στα λόγια του. Ο κύριος Σκρέκας ήταν ειλικρινής και ξεκάθαρος, κάτω από βέβαια από πολύ μεγάλη πίεση που είχε προηγηθεί η κάθοδό του, η άμεση κάθοδό του στην Κρήτη, και κατόπιν είδα σε επέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού που είδαν ότι ο κόσμος καθολικά είχε αντιδράσει και δεν υπήρχε περίπτωση όλη την κοινωνία, όχι μόνο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί αφορά όλη την κοινωνία, τους ξενοδόχους, όλες τις κοινωνικές ομάδες, γιατί όλοι έχουν απονοήσει κομμάτι χωράφι, και αναφέρω και ειδικά τα ξενοδοχεία, τους ξενοδόχους, επειδή οι άνθρωποι έχουν επενδύσει αυτοί πάρα πολλά χρήματα στο να καταφέρουν να φτιάξουν. Είναι οι Δήμοι, είναι οι εκκλησίες παράλληλα με τους ιδιώτες. Θα πάω και στους Δήμους, κύριε Δουλειάκη, να πω ότι εμείς λοιπόν μέχρι τέλος του Ιούνιου αυτό η υπόσχεση του Υπουργού δεν είχε ανταποκριθεί στην υπόσχεσή του. Δηλαδή δεν είχαμε κάποιο επίσημο, κάποια επίσημη ανακοίνωση. 4 Ιουλίου ξεκίνησε η εκστρατεία ενημέρωση από το Ρέθυμνο, του συντονιστικού οργάνου ανασυγκρότηση, να πούμε, και χθες συνεχίστηκε στο Ηράκλειο. Υπήρχε συμμετοχή, νέοι άνθρωποι έχουν έρθει, έχουν πλαισιώσει. Θέλουμε να πούμε ότι χθες ήταν και πρώτη φορά από το χώρο των ξενοδοχείων και έχει διευρυνθεί το όργανο. Θα συμμετάσχουν, να πούμε, όλοι οι προέδροι των ξενοδόχων Κρήτης θα συμμετάσχουν στο συντονιστικό όργανο. Υπήρχε ένας διάλογος έντονος, να το πω, και ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη αγανάκτηση. Να πούμε ότι προς το τέλος επικοινωνήσαμε με τον ίδιο τον Υπουργό. Ένα μέρος του συντονιστικού οργάνου πήρε τον Υπουργό, ο οποίος βέβαια μας έδωσε μια είδηση βόμβα, όπου μας είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα δώσει στη δημοσιότητα το ψήφισμα για δώσει μια λύση στο διοκτησιακό. Και επίσης αναμένει, μας είπε την επόμενη εβδομάδα, και την απόφαση Βουλίου Επικρατείας, που τόσο καιρό επικαλούντονε και δεν
δεν προχώρησαν στην νομοθετική ρύθμιση για λύση το ιδιοκτησιακό. Ποιο είναι, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Ποια είναι αυτή η απόφαση, ποιο είναι αυτό το ψήφισμα. Αυτό μας είπε ο κύριος Υπουργός στη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης που είχαμε, περίπου προς το τέλος, ενώ κόντευε να κλείσουμε την συνάντηση και να αποχωρήσουμε. Πήραμε τον Υπουργό, γιατί γίνανε κάποιες προτάσεις. Μια από τις προτάσεις ήταν να έχουμε έρθει σε άμεση επαφή με τον Υπουργό και να μας δώσει αυτός ο ίδιος να μας δώσει μια απάντηση. Εμείς του είχαμε στείλει να πω μια επιστολή πριν 15 μέρες από το Σύνδεσμο της Κτηνοτροφίας, άμεσα να μας καλέσει να μας ενημερώσει. Πράγμα βέβαια που δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι εχθές που σας λέω. Ένα μέλος του τονιστικού οργάνου, χθες του είπαμε ειλικρινέστατος, ο οποίος έχουν μια συγγενική σχέση με τον ίδιο τον Υπουργό, τυχαίνει. Και του είπαμε, πάρτε τώρα από εδώ που είμαστε εμείς. Να μας πει τι συμβαίνει. Και όντως πραγματικά ο Υπουργός ανταποκρίθηκε και είπε ότι περιμένετε τις επόμενες μέρες θα δώσουμε, θα ψηφιστεί και θα το δώσουμε στη δημοσιότητα να το δείτε μια λύση που υπάρχει για το δεξιακό. Εμείς θα τη δούμε, δεν ξέρουμε αν είναι λύση, μας είπε. Επίσης θα βγει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας όπου θα ξεκαθαρίσει και αυτό που να μην το λένε ως δικαιολογία που καθυστερεί. Κύριε Πατεράκη, επειδή καταλαβαίνω ότι όταν δεν δίνονται απαντήσεις, πως οι απορίες είναι πάρα πολλές πάντα και σαφέστατα πάρα πολλές φορές υπάρχει να και μισό λεπτό. Να το ολοκληρώσω. Να καταλάβει ο κόσμος. Εμείς εχθές καταλήξαμε ότι άμεση αναστολή του κτηματολογίου. Άμεσα. Πρέπει να το κάνει εχθές. Πριν την ανάρτηση των βασικών έπρεπε να αναστείλουν το κτηματολόγιο. Φέρα κτηματολόγιο σε περιοχές που δεν έχει λυθεί το πρόβλημα του ασκού χάρτε. Οπότε, άμεση αναστολή του κτηματολόγιου θα είναι υπεύθυνη και υπόλογη για ό,τι συμβεί. Οι Δήμοι, να πούμε ότι έχουν τεράστια ηθική ευθύνη οι Δήμαρχοι τη Κρήτη από τη στιγμή που αφήσανε τη δημοτική περιουσία να την πάρει η περιφέρεια να τη διαχειριστεί και από την περιφέρεια να πάει στο υποχοδέ. Τεράστια ευθύνη και η περιφέρεια. Προσέξτε, ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη αγανάκτηση, θα λογοδοτήσουν όλοι οι Δήμαρχοι και οι αρμόδιοι στην περιφέρεια. Οπότε θα κληθούν σε μια συνάντηση που θα κάνει το Πολυεθνικό Συνοδικό Όργανο. Παρουσία όλων των δημάρχων, περιφερειαρχών, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων να δώσουν εξηγήσεις στον κόσμο της Κρήτης τι έχουν κάνει για αυτό το θέμα. Οι δημοτικοί μας κοτόπι είναι δημοτικοί, δεν είναι δημόσιοι. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να παραχωρηθούν οι δημοτικοί μας κοτόπι στην περιφέρεια και η περιφέρεια σε υποχωδέ. Είναι τεράστιο ζήτημα. Πότε θα γίνει αυτό? Λέγεται ότι έχουν παραχωρήσει δημοτικούς βοσκοτόπους σε μεγάλες εταιρείες για να εγκαταστήσουν στο νησί ανεμογεννήτριες. Ο νεριακός χάρτης παρουσιάστηκε χθες, είναι όλες οι βουνοκορφές εγκαταστημένες ανεμογεννήτριες με άδεια χρήσης από τη ΡΑΤ του 2010. Κύριε Πατεράκη, πότε θα γίνει αυτό, δηλαδή αυτή η συνάντηση με τους δημάρχους? Λίγες μέρες ανοχή ακόμη για να δούμε το σχέδιο του Υπουργού για τη λύση του διοκτησιακού. Εμείς λίγες μέρες ακόμη θα κάνουμε, θα περιμένουμε. Στην οικονομική επικαιρότητα, χρέη ύψους 2,26 δις δημιούργησαν μόνο στην εφορία περισσότερες από 820.000 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα την περίοδο της πανδημίας. Τα χρέη αυτά, σύμφωνα με το σχεδιασμό της κυβέρνησης, μπορούν να εξοφληθούν σε έως 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις ή σε έως 72 δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 2,5% από τον Ιανουάριο του 2022. Έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Χριστοφοράκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Αδουγεράκη. Καλό μεσημέρι στο ακροατές σας. Ναι, φαίνεται ότι τελικά το Υπουργείο Οικονομικών κατέληξε την τελική πρόταση, που μάλιστα αναμένεται εντός της εβδομάδας να κατατεθεί ως σχέδιο νόμου στη Βουλή για να ψηφιστεί. Τα λεγόμενα κορονοχρέη, τόσο στη ΔΟΗ όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία, θα μπορούν να ρυθμιστούν σε 36 άτοκες δόσεις ή 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Mm-hmm. Μέσα σε αυτά που έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής το Υπουργείο Οικονομικών και αναμένουμε να τα δούμε στην νομοθετική διάταξη, είναι και η αναβίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων για όσους την έχασαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Βέβαια εδώ να τονίσουμε ότι όλα αυτά ισχύουν για τους πολίτες φορολογούμενους που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δηλαδή είτε είχαν ατομική είτε είναι επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες που ο ΚΑΔ τους είναι στη διευρυμένη λίστα των ΚΑΔ, είτε είναι εργαζόμενοι οι οποίοι η εργασιακή τους σχέση έχει σε αναστολή, είτε είναι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεχτεί τις αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων λόγω COVID ή ακόμα εργαζόμενοι που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασία.
αφορά μόνο τις συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων και όχι το σύνολο των πολιτών. Μάλιστα. Δώστε μας λίγο τα φώτα σας, όσο πιο σύντομα γίνεται, στο πλαίσιο του δελτίου, αναφορικά με αυτή την έκδοση των κουπονιών ως διάβασα που θα χρησιμοποιήσουν πληττόμενες επιχειρήσεις και επαγγελματίες για να πληρώσουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Τι είναι τα κουπόνια? Τα κουπόνια είναι το περιβόητο πρόγραμμα της επιδότησης μη επικαλυπτόμενων δαπανών που είχαμε ξαναζητήσει στον αέρα μαζί. Αφορά επιχειρήσεις επίσης πληττόμενες. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά τη λίστα των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Όσες επιχειρήσεις λοιπόν από αυτές επιλεγούν τελικά, θα πρέπει να ολοκληρώσουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, αφού δουν και τις δεσμεύσεις, με συγχωρείτε, που θα έχουν αυτά. Εφόσον ενταχθούν, αντί χρημάτων θα λάβουν πιστωτικά σημειώματα με τα οποία θα μπορούν να εξοφλήσουν είτε οφειλές που θα δημιουργηθούν από 30 εβδόμου και μετά στις ΔΟΗ ή στα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα. Τώρα θα επιλεγούν από όσες έχουν υποβάλει αιτήσεις, γιατί είπαμε ότι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, ανάλογα με τα κριτήρια τα οποία έχει κάθε επιχείρηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, από τον 984. Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τη λειτουργία των τοπικών διοικητικών επιτροπών, η ΕΦΚΑ, πραγματοποίησαν 40 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Σοκράτη Βαρδάκη. Οι βουλευτές σημειώνουν για άλλη μια φορά το σκοπό λειτουργίας των επιτροπών, καθώς εξετάζουν τόσο ενστάσεις ασφαλισμένων που αφορούν σε λανθασμένη ασφάλιση, καταγγελίες για ανασφάλιστη εργασία, εκπρόθεσμες αιτήσεις στο τμήμα παροχών, συνταξιοδοτικά θέματα, θέματα επιδομάτων, σας υπενθυμίζω, ασθένειες, κυοφορίες, λοχίας, θέματα ΚΕΠΑ, όσο και ενστάσεις εργοδοτών για πρόστιμα σε επιχειρήσεις και πρόστιμα σε οικοδομές. Συγγνώμη, αλλά θα περίμενε κάποιος ότι όλο αυτό θα το είχε δει το αρμόδιο Υπουργείο, κύριε Βαρδάκη? Με ένα κλικ. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Δουγεράκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Κυρία Δουγεράκη, επιτρέψτε μου να πω ότι με το νόμο 4387 έγινε η σύσταση διοικητικών επιτροπών, ένας νόμος του 16, των διοικητικών επιτροπών του ΕΦΚΑ, με κύρια αρμοδιότητα την εξέταση ενδικοφανών και εν γέννη διοικητικών προσφυγών. Και πολύ εύστοχα, σωστά είπατε, όσα προείπατε, τι αφορούν, τι εκδικάζουν αυτές οι επιτροπές. Να μην τα επαναλαμβάνω. Ακούστε τώρα, κυρία Δουλειράκη. Στο Ηράκλειο, το υποκατάστημα ΕΦΚΑ Αλικαρνασσού, λόγω του νέου οργανογράμματος, από τοπικό μετατράπηκε σε διεύθυνση ΕΦΚΑ Μισθωτών, με αποτέλεσμα να απαιτείται έκδοση υπουργικής απόφασης για να μπορούν να λειτουργήσουν οι ΤΑΦ ΔΕΛΤΑ ΕΕ ξανά. 7 μήνες τώρα περιμένουμε αυτή την απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο. Άλλη περίπτωση, χειρότερη. Το τοπικό υποκατάστημα του Αγίου Μινά, όπου και εκεί έχουν συσταθεί και λειτουργούσαν οι επιτροπές, δεν λειτουργούν τώρα και ένα χρόνο λόγω έλλειψης προσωπικού. Ένα χρόνο. Στο περιφερειακό υποκατάστημα Μισθωτών Εσταυρωμένου, οι επιτροπές επαναλειτουργήσαν πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, πριν 9-10 μέρες, μετά από μια μακρά περίοδο διακοπής λόγω πανδημίας. Κυρία Δουγεράκη, αποτέλεσμα όλων αυτών των παλινοδιών είναι ασφαλισμένοι και θα σας πω και ένα παράδειγμα που το είδα σήμερα, η διεσόμαση. Είναι οι παλινοδίες αυτές που σας είπα, του Υπουργείου, του αρμόδιου Υπουργείου, ειδικά σε περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν να επιβιώσουν λόγω απλήρωτων αναρρωτικών αδειών εδώ και ένα χρόνο. Και θα σας πω το παράδειγμα που είχα σήμερα, που βίωσα εγώ σήμερα. Άνεργος σύζυγος. Η σύζυγος δούλευε, είχε ατύχημα, σοβαρό ατύχημα, εδώ και ένα χρόνο επιβιώνει με δανεικά. Τώρα το μέχρι πότε, κυρία Δουγεράκη, δεν ξέρω. Στα πλαίσια λοιπόν του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με 40 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καταθέσαμε ερώτηση και ζητούμε από τον αρμόδιο υπουργό. Δεν ξέρω τι θα κάνει, να κόψει το κεφάλι του άμεσα, χθες, να επαναλειτουργήσουν οι επιτροπές, γιατί, κυρία Δουγεράκη, η λειτουργία των επιτροπών άπτεται της επιβίωσης
πολλών εκατοντάδων οικογενειών. Συγγνώμη, ζητάτε να επαναλειτουργήσουν οι επιτροπές ή αν γνωρίζει τις δυσλειτουργίες που προκαλούνται εξαιτίας του ότι δεν υπάρχουν αυτές οι επιτροπές, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κυρία Δουλειράκη, κοιτάξτε, είναι αδιανόητο όμως να μην γνωρίζει ο Υπουργός τι γίνεται. Είμαστε σαφέστατοι. Εννοείται ότι το γνώριζε ο Υπουργός, γιατί κυρία Δουλειράκη, να σας πω και ένα ευτράπελο. Όλη την περίοδο της πανδημίας, επιτροπές των Αθηνών για ακριβώς τα ίδια θέματα λειτουργούσαν με την διάσκεψη. Σε αρκετές όμως περιοχές της χώρας δεν έγινε αυτό. Με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα ο Υπουργός το πρόβλημα το ξέρει. Άρα ο Υπουργός εδώ και 7 μήνες έπρεπε να στείλει την υπουργική απόφαση στην Αλικανασού για να λειτουργήσει η Αλικανασού. Είναι τρεις διαφορετικές επιτροπές. Αγίου Μινά, Αλικανασού, Σταυρωμένο. Σας είπα ότι στον Σταυρωμένο άρχισε και λειτουργεί η επιτροπή πριν 10 μέρες, μετά από ένα χρόνο. Μένει να δούμε εάν επιτέλους ο Υπουργός ασχοληθεί με αυτό το τεράστιο ζήτημα, με αυτό το τεράστιο θέμα, που όπως σας είπα άπτεται της επιβίωσης ελληνικών αρκετών οικογενειών, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε όλη την Ελλάδα, να δώσει το πράσινο φως να λειτουργήσουν αυτές οι επιτροπές. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει, κυρία Δουλειράκη. Είναι απαράδεκτο να σε παίρνει ασφαλισμένο σήμερα που είχε ένα ατύχημα και να πει ότι εγώ τώρα 9 μήνες έκανα την έσταση για την πρώτη επιτροπή. Δεν εκδικάστηκε λόγω. Είναι απαράδεκτο να καταφεύγει ο κόσμος στα βουλευτικά γραφεία προκειμένου να του λύσουν μία εκκρεμότητα. Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τη σύνταξή του, με όλα τα υπόλοιπα τα οποία προαναφέραμε. Είναι απαράδεκτο. Τελείως απαράδεκτο. Θα σας δώσω και μια είδηση, αν και δεν ξέρω, μπορεί να το ξέρετε κιόλας. Προχθές που για αυτά τα θέματα είχα επισκεφτεί τον ΕΦΚΑ στον Σταυρωμένο, για να δω αν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Και να σας πω, κυρία Δουλειράκη, εξάλλου υποχρέωση δική μας να το κάνουμε αυτό. Είδα ότι, ακούστε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 12.500 αιτήσεις απονομής συνταξιοδότησης σε εκκρεμότητα. Ωραία. 12.500. Απλά αυξήσατε το νούμερο, διότι εσείς ο ίδιος τα είπατε αυτά πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα στον 1984. Ήταν 12.000, τώρα τις πήγατε στις 12.500, οπότε φαντάζομαι ότι... Όχι, κυρία Δουλειράκη, όχι, δεν το καταλάβατε σωστά, ακούστε. Αυξάνεται ο αριθμός στην καθημερινότητα, αυτό θέλω να πω. Το τοπικό κατάστημα Σταυρωμένου, στην περιφερειακή διεύθυνση, παραδόθησαν από την προηγούμενη διοίκηση 4.500 περίπου εκκρεμότητες. Οι 4.500 εκκρεμότητες, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινέστατος, έγιναν μέσα σε 1,5 χρόνο 12.500. Και να επαναλάβω αυτό που μας είχε πει ο κύριος Χατζηδάκης πριν 7 μήνες, ότι η απονομή σύνταξης από τον περασμένο Απρίλιο θα γινόταν με ένα κλικ. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Την προσοχή των κατοίκων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδων σε φυστά ο Άκης Τσελέντης. Μάλιστα, με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτιμάω ότι αυτό το φαινόμενο θα διαρκέσει με τους σεισμούς για ακόμα κάποιες εβδομάδες. Και μάλιστα, καλεί το Δήμο Μηνώα Παιδιάδων να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα να προκληθούν ζημιές σε επιβαρημένα κτίρια. Είναι αναλυτική η ανάρτησή του στον προσωπικό του το λογαριασμό. Μάλιστα, θα πρέπει να σας πω ότι μετά τα 4 ρίχτερ τα χθεσινά είχαμε και σήμερα 3 ρίχτερ, 12 και 12 πρώτα λεπτά, 22 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Ηρακλείου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αναρωτιέμαι αν επικοινώνησε μαζί σας, κύριε Μανώλη Φραγκάκη, κύριε Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι από τον 984. Ο κύριος Τσελέντης, εάν εσείς επικοινωνήσατε μαζί του και πώς ακριβώς εκείνος από τη δική του την πλευρά λέει ότι θα πρέπει να βοηθηθείτε έτσι ώστε να αποτραπεί αυτή η πιθανότητα να προκληθούν ζημιές σε επιβαρημένα κτίρια. Κοιτάξτε, εγώ το φαινόμενο το παρακολουθούμε κανονικά. Με τον κύριο Τσελέντη δεν έχω μιλήσει. Ούτε αυτός με πήρε κάποιο τηλέφωνο για να μου ζητήσει κάτι ή να μου πει κάτι ή να μου δώσει κάποιες οδηγίες. Αν και σε όλες τις περιπτώσεις αυτές τα πράγματα είναι έτσι λίγο αόριστα.
Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μικρή διάσταση ρήγμα, όπως λέει και ο ίδιος, το οποίο δίνει μικρούς σεισμούς, μέχρι 4,2 είναι το ανώτερο που έχει δώσει αυτή τη στιγμή σε Ρίχτερ. Εμείς έχουμε ένα σταθμό εδώ μέσα στην πόλη του Αρκαλοχωρίου, μέσα σε ένα γραφείο δικό μας. Ο σταθμός αυτός λειτουργεί τώρα και χρόνια, 10 χρόνια σε 24-ωρη βάση. Αυτός μετράει όλα τα σεισμικά γεγονότα σε G, έτσι λέγεται, όχι σε Ρίχτερ, αλλά σε G. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο τελευταίος αντισεισμικός νόμος του 2000, τα κτίρια που κατασκευάζονται με αυτόν τον νόμο αντέχουν μέχρι 24 G. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή το ανώτερο που έχει καταγραφεί στην περιοχή μας όλα τα χρόνια της δεκαετία είναι μέχρι 5 G. Οπότε καταλαβαίνετε τη διαφορά. Το λέω αυτό για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι, ας πούμε, τόσο πολύ, ειδικά για τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί μετά το 2000. Όσα έχουν κατασκευαστεί πριν το 2000 και είναι παλιά τα κτίρια, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Έχει δει, όπου έχετε δει, ότι υπάρχει πρόβλημα, όντως ότι υπάρχει πρόβλημα. Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, είτε εσείς σε επικοινωνία με τους δημότες σας, είτε κάποιος χώρος να περιοριστεί? Εμείς σαν δημοτική αρχή δεν μπορούμε, ας πούμε, να βρούμε ένα κτίριο το οποίο είναι παλιό μέσα στο Δήμο μας ή σε μια πόλη, σε ένα χωριό, και να πάμε να το χαλάσουμε ή να το κατεδαφίσουμε. Κάποια τμήματα σαθρά έχουμε την άδεια να τα σπρώξουμε προς τα μέσα, να μπουν μέσα στο κτίριο, όχι να μπουν προς τα έξω. Υπήρχε μια επιτροπή ετοιμόρυπων κτιρίων εδώ στο Δήμο μας, η οποία, λόγω του ότι με την κινητικότητα φύγανε οι δύο μηχανικοί, αυτή η επιτροπή δεν ξανασυστάθηκε. Τώρα, έχω κανονίσει εγώ με την πολεοδομία που έχω στο Δήμο μου, και η οποία πολεοδομία είναι από, στην ουσία, από ένα μηχανικό είναι όλος και όλος, που είναι και διευθύντη, είναι γένους υλικού και είναι και διευθύντρια, να κάνει μια πρωτοβάθμια αυτοψία, και ανάλογα από τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουμε, ο Δήμος θα ενημερώσει τους ιδιοκτήτες που είναι υπεύθυνοι για την ιδιοκτησία τους, γιατί δεν είμαστε εμείς, είναι αυτοί, και αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, το οποίο θα μου το πούνε εμένα οι μηχανικοί, και οι οποίοι αύριο θα είναι εδώ στην πόλη του Αρκαδού. Οι μηχανικοί Η μηχανικός, η οποία θα συνοδεύεται, και γι' αυτό έβαλα πληθυντικό, θα συνοδεύεται από τον τοπικό, τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου. Το είχαμε δηλαδή κανονίσει αυτό το πράγμα, που αύριο το πρωί ξεκινάνε, και ο Δήμος θα προχωρήσει στην άρση του κινδύνου. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, τι σημαίνει τώρα? Άρα δύο άτομα θα βρεθούν έξω. Μισό λεπτό τώρα να το καταλάβω εγώ απλά και πρακτικά. Έτσι όπως θα γίνει αυτή η διαδικασία, πόσο καιρό με αυτούς τους δύο ανθρώπους, δηλαδή κάποιος πρόεδρος τοπικού συμβουλίου μαζί με τη μηχανικό, τη μοναδική της πολεοδομίας, όχι, αυτή η πρωτοβάθμια, όπως λέτε, αυτοψία, θα πάρει πόσο καιρό για να ολοκληρωθεί? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι οικισμοί. Πρέπει να πάνε σε κάποιους οικισμούς. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς προχωράμε στην άρση του κινδύνου. Δηλαδή, παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τι θα κάνουμε, θα βάλω μια σήμανση, παράδειγμα, και θα πούμε ότι είναι ετοιμόρροπο. Προσοχή. Ή θα βάλουμε σήμανση στον δρόμο να μην μπορεί να περνάει κανείς. Θα βάλουμε, ξέρω εγώ, κάποια κάγκελα για να μην, αν είναι για πεζούς που περνούν, ώστε να μην είναι κοντά στο κτίριο. Δηλαδή, τέτοια πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Αλλά να καταδαφίζουμε κτίρια αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε. Μάλιστα. Λοιπόν είναι το εξής, ότι γιατί πρέπει και να συζητήσουμε και να ηρεμήσουμε λίγο τον κόσμο, γιατί ο κόσμος έχει δίκιο. Είναι ανασχετή, τι γίνεται, τι κάνει. Από την προηγούμενη να ρωτήσω το εξής. Από την προηγούμενη δημοτική αρχή δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία για να ξέρετε πόσα είναι εκείνα τα οποία μπορεί να είναι τιμόρροπα, επικίνδυνο σε τιμόρροπα, κάποια τα οποία μπορεί να θέλουν, δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια καταγραφή για να ξέρετε? Όχι, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Εμείς αυτή τη στιγμή, σας λέω και πάλι,
Να φανταστείτε ότι η τεχνική μου υπηρεσία είναι 5 άτομα. Όλη η τεχνική μου υπηρεσία είναι 5 άτομα. Που διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή προγράμματα 28 εκατομμυρίων. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Είναι 5 άτομα. Με συγχωρείτε, στους διπλανούς δήμους, οι υπόλοιποι δήμοι ή μόνο ο δικός σας ο δήμος έχει αυτό το πρόβλημα? Έχει δηλαδή μία μηχανικό στην πολεοδομία, έχει 5 άτομα τεχνικό προσωπικό? Εγώ θα σας πω ακριβώς. Η μία κοπέλα η οποία είναι στην πολεοδομία και είναι και η διευθύντρια έχει το Δήμο Μινώα Παιδιάδος, το Δήμο ολόκληρο Βιάνου, ένα μέρος του Δήμου Χερσονήσου και ένα άλλο μέρος, το μισό περίπου, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίου. Πλάκα κάνετε? Όχι, δεν κάνω καμία πλάκα. Τι να σας πω, τι να σας πω. Σήμερα, δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο το γεγονός, το πρωί ήμουνα στο Δήμο Βιάνου, μπορεί να το επιβεβαιώσετε από τον Δήμαρχο, μαζί με την Διευθύντρια, για να υπογράψω μια προγραμματική σύμβαση, ώστε να μπορεί, επειδή ο Δήμος Βιάνου εξ ολοκλήρου ανήκει στην πολεοδομία του δικού μου Δήμου, να μπορούμε να έχουμε ένα μηχανικό από εκεί να βοηθάει αυτήν. Το καταλαβαίνετε? Να επαναλάβετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ποιους δήμους έχει στην αρμοδιότητά Έχουμε της. Ολοκλήρου το Δήμο Βιάνου. Όχι, όχι, τίποτα άλλο δηλαδή, για να το εμπεδώσουμε. Ναι, το Δήμο Βιάνου εξ ολοκλήρου, ο οποίος Δήμος Βιάνου είναι τεράστιουσα έκταση, έχει και πολλά προβλήματα γιατί έχει ΣΧΟΑΠ. Σωστά. Χρήση γης. Έχουμε το Δήμο Μινώα, Παιδιάδας, όλο. Μάλιστα. Έχουμε περίπου το 50% του Δήμου, πάμε μέχρι τα μάλια, του Δήμου Χερσονήσου, και έχουμε και το μισό το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Μάλιστα. Εύγε, μια χαρά. Είναι ενημερή με βουλευτές, υπουργεία, τεχνικό επιμελητήριο όλοι για όλα αυτά. Όλοι είναι. Τώρα έχει βγει μια καινούρια, ένα καινούριο νόμος τελευταία, ο οποίος μπορεί να δώσει το δικαίωμα στον κάθε Δήμο να έχει πολεοδομία. Κανείς δεν έχει κάνει, ας πούμε, μια κίνηση από αυτούς τους Δήμους να μπορέσει να αποκτήσει δικιά του πολεοδομία. Γιατί υπάρχει ένα κόστος, δεν δίδουν τα αντισταθμιστικά πρέπει να δώσουν, δεν δίδουν τα χρήματα που χρειάζονται για να δοθούν σε μια πολεοδομία στους υπαλλήλους και όλα αυτά, ξέρετε. Να φανταστώ ότι για όλα αυτά φταίει ο κορονοϊός. Όχι. Όχι. Μιας και το αποδίδουμε τα πάντα όλα, γι' αυτό το λόγο το λέω. Όχι, όχι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που τα αποδίδω στον κορονοϊό όλα. Αυτό το πράγμα είναι από παλιά, δεν είναι σημερινό. Σαφέστατα, κύριε Φραγκάκη, και το ξέρω. Εγώ το έκανα ηρωνικό το σχόλιο και την ερώτηση, γιατί έτσι ακριβώς είναι πάντα οι απαντήσεις που παίρνεις. Πάντα έχουμε ένα άλοθη. Μάλιστα. Κύριε Δημαρχέ, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς πάντως θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να κάνουμε, και επειδή είναι μικρής πραγματικά διάσταση στα ρήγματα, και πρέπει να πούμε εδώ κάτι, ότι το Αρκαλοχώρι έχει ένα μεγάλο ρήγμα νότιο-δυτικά της πόλης του Αρκαλοχωρίου, το οποίο αυτό ρήγμα δεν έχει ενεργοποιηθεί καθόλου, καθόλου κοιμάται, για να το αφήσουμε εκεί να κοιμάται. Από την άλλη μεριά αυτά είναι πολύ μικρά και δίνουν μικρούς σεισμούς. Τώρα μας λένε, και ακούμε κι εμείς από τους σεισμολόγους, και ειδικά από τον κύριο Παπαϊωάννου, με τον οποίο εγώ είμαι σε καθημερινή βάση και μιλάμε 2-3 φορές, είναι καθηγητής στην Θεσσαλονίκη και αυτός παρακολουθεί το δικό μας σεισμογράφο που είναι εδώ, και είμαστε σε καθημερινή, μου λέει να μιλήσουμε και 2-3 φορές την ημέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, για όλα τα υπόλοιπα νομίζω τα συμπεράσματα τα βγάζει ο κόσμος από αυτά που πραγματικά σας ακούει να λέτε, με υπεύθυνη στάση για αυτά τα οποία αντιμετωπίζετε, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, κύριε Φραγκάκη. Σας ευχαριστώ πολύ, Δημαρχέ. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. 984. Ο καιρός. Έθριος ο καιρός, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, έντασης 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.